Τρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας λοιπόν. Βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο της Τούμπας εδώ. Ανήμερα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανετολικό. Ταξιδέψαμε από την Αθήνα για να συναντήσουμε τον Απόστολο Σιρανίδη εδώ, τον ανταποκριτή της Θεσσαλονίκης. Είμαστε μαζί. Έτσι, και τον Δημήτρη Πεταρίδη, ο οποίος διακοπές έχει πάει αυτός. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ μαζί για να κάνουμε αυτό το μικρό pre-game, έτσι. Περίπου στα 10 λεπτά και λιγότερο. Να πούμε κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σε λίγο βγαίνουν και οι εντεκάδες. Ναι, σε λίγο θα βγουν και οι εντεκάδες, όπου μπορείτε να τις δείτε διαθέσιμες στο Vasco Sports και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Στη μετάδοση την οποία θα περιγράψεις εσύ σε πολύ λίγο. Έτσι. Λοιπόν, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ σήμερα, θα κερδίσει, πιστεύεις, τον Πανετολικό? Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εμφατικά σήμερα. Γιατί έδειξε σοβαρότητα, όπως είπαμε, η κόντρα στην Shamrock Rovers. Ήταν πολύ καλός. Δεν θα έχει μεγάλο rotation σήμερα, όπως πληροφορήθηκα. Θα έχει κάποιες αλλαγές, όπως είναι λογικό, γιατί κάποιοι παίχτες βγάζουν κούραση λόγω της εποχής. Αλλά δεν θα έχει τόσο μεγάλο rotation, δηλαδή θα υπάρχουν μέσα βασικοί παίχτες. Θα υπάρξει και ο Καμαρά, που δεν ήταν βασικός την Πέμπτη. Και έτσι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα υποτιμήσει τον Πανετολικό. Θα παίξει σοβαρά και θα κερδίσει. Βέβαια, αυτό που λέγαμε και πριν off camera, ότι θα γίνει το rotation σήμερα, ναι, αλλά υπήρχε η επιλογή να γίνει το rotation και την Πέμπτη. Υπάρχει μια βαρύτητα στα δύο παιχνίδια. Προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο να ιτηθεί με 5-0 απέναντι στην Shamrock Rovers. Παρ' όλα αυτά, είναι και ένα μάτς το σημερινό που πρέπει να ρισκάρει το rotation. Γιατί είδαμε τη χθεσινή ισοπαλία της ΑΕΚ απέναντι στη Λαμία με 1-1, εκεί όπου η ΑΕΚ μπορεί να έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά και με τις αλλαγές τις οποίες έκανε και γενικότερα με τον τρόπο παιχνίδι τον οποίο έπαιξε, δεν ήταν καλή κατά διαστήματα. Yeah. Έτσι, φοβάσαι μην την πατήσει και σήμερα ο ΠΑΟΚ? Δεν φοβάμαι μην την πατήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί όσα χρόνια είναι ο Λουτσέσκου στην ομάδα, έχει δείξει ότι δεν υποτιμάει κανέναν αντίπαλο, ακόμα και τελευταίο στη βαθμολογία να είναι. Εντάξει, υπάρχουν μάτς που δεν θα σε καλώσει ούτως ή άλλως, αλλά δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα παρουσιάσει μια μέτρια εικόνα. Θεωρώ ότι θα παίξει καλά, θα δημιουργήσει, θα σκοράρει και πιστεύω θα ευχαριστήσει όσους έρθουν σήμερα στο γήπεδο να τον δουν. Ένα γήπεδο το οποίο, μιας και βρισκόμαστε απ' έξω, να πούμε ότι κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Σίγουρα, εντάξει, δεν θα γίνει sold out. Σίγουρα έχουν πουληθεί αρκετά εισιτήρια. Υπάρχουν και αρκετά διαρκείας βέβαια φέτος για τον ΠΑΟΚ. Γύρω στα 18.000 έχουν πουληθεί. Πέρσι ήταν 11, μεγάλη διαφορά. 7.000 παραπάνω. Λογικό μετά Σίγουρα. Από χρόνια πρωταθλήματος. Να πούμε ότι είναι Κυριακή. Έχει γυρίσει και ο κόσμος από άδειες. Ξεκινάει μάλλον να ξαναγεμίζει πόλη. Δεν ξέρω εσύ, εγώ που ήρθα σήμερα είδα και κάποιους να επιστρέφουν με το τρένο. Εσύ που ήσουν εδώ και τις προηγούμενες μέρες, έχει επιστρέψει ο κόσμος, βλέπεις έτσι ζεστό το κλίμα, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ θεωρητικά ήταν εδώ στο παρόν εδώ και την προηγούμενη Πέμπτη που ήσουν και εσύ στο παιχνίδι εδώ, έτσι. Ναι, είχε αρκετό κόσμο την Πέμπτη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την πίκρα του κόσμου για τον αποκλεισμό, αν θες, τον πολύ κακό καιρό πριν αρχίσει το παιχνίδι. Είχε αρκετό κόσμο, είχε 15.000 για αυτό το μάτς, ήταν αρκετό, γιατί ήταν και εργάσιμη ημέρα, η ώρα δεν ήταν και καλύτερη, αν θες. Και θεωρώ ότι το επόμενο εντός έδρας του ΠΑΟΚ, μετά το σημερινό, θα είναι sold out. Γιατί είναι με το Παναθηναϊκό, το πρώτο ντέρμπι. Είναι το πρώτο ντέρμπι, μετά και τη διακοπή βέβαια για τις εθνικές ομάδες, υπάρχουν αρκετά πράγματα, υπάρχει τώρα το ευρωπαϊκό ταξίδι. Υπάρχει και η επόμενη αγωνιστική που είναι εκτός έδρας, νομίζω. Κόντρα στον Ατρόμητο. Για το δικέφαλο του Βορρά, κόντρα στον Ατρόμητο. Που ο Ατρόμητος είναι δύσκολη ομάδα, δεν είναι εύκολη. Σίγουρα δεν ήταν το ξεκίνημα που ήθελε ο Ατρόμητος με δύο σοβαλίες, αλλά δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Τώρα πάει και Τσιγκάρα στον Ατρόμητο, όχι ο Ζανικός, ελεύθερος. Ωραία, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Δώσε μας και ένα προγνωστικό για το σημερινό μάτς. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει με πάνω από 2 γκολ διαφορά και αυτό θα δώσω ως προγνωστικό. Νίκη ΠΑΟΚ με 2 συν. Και σκόρερ Τσάλοφ, τον οποίο τον έβαλες και στα προγνωστικά. 2 συν γκολ είπαμε τον Τσάλοφ. Έτσι ακριβώς, οπότε κάντε και follow στο Instagram είναι για να δείτε. Το πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να σκοράρει. Έτσι ακριβώς, θέλει και αυτός να βρει τα πατήματά του, είναι θέμα χρόνου όπως είπες και εσύ. Ήταν σχεδόν 10-15 χρόνια στις ΕΣΕΚΑ, ήταν και στις ακαδημίες.
Έτσι ακριβώς. Κάντε follow, subscribe, like και share. Δεν ξεχνάτε να στηρίζετε το Vasco Sports. Έχετε και νέο βιντεάκι πέρα από το σημερινό την Τρίτη. Με Απόστολο Σιρανίδη ξανά εδώ έξω από την Τούμπα μαζί. Για την ευρωπαϊκή πορεία του έτσι, ΠΑΟ. Συζητάμε την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟ. Κάνουμε έτσι λίγο το ταμείο της Ευρώπης. Λέμε κάποια πράγματα και για το παιχνίδι με τη Σάμουρο Κρόβερς. Και για τον Πανετολικό, λίγο απ' όλα. Και για τον Πανετολικό, λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίζετε να βλέπετε και να ακούτε Vasco Sports εδώ στη Θεσσαλονίκη και συντονίζεστε εννοείται 8.30 ζωντανή περιγραφή ΠΑΟΚ εναντίον Πανετολικός από Απόστολο Σιρανίδη με πολύ ρεπορτάζ και γενικότερα πολλά βιντεάκια και έρχονται και πολλές εκπλήξεις μεσοβδόμαδα και από το ταξίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και από την άλλη εβδομάδα που θα υπάρχει και διακοπή. Νομίζω θα έχετε και εσείς περισσότερο χρόνο με τον Δημήτρη τον Πεταρίδη να βγάλετε περισσότερο περιεχόμενο εδώ για τον ΠΑΟΚ. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους.